Σόφι. Αγάπη μου. Είστε non-stop εσείς. Δεν back to back. Αν μπορούμε να ανεβάσουμε λίγο την επιστροφή μου, λίγο την ακούω. Επιστροφή, αν είναι εύκολο. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Στεφανούκο μου. Ή όχι, Στεφανάρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστινιό μου, όμορφο. Αγάπη μου. Στέφανε, σε είδα, χόρεψες και πάλι. Το έχεις, εντάξει, ναι, δεν μπορώ να πω. Είναι ωραίο, κάναμε ένα πολύ ωραίο κλείσιμο. Το διασκεδάσαμε, περάσαμε καλά. Και μετρά ώρες, αύριο 7 το πρωί, σαλπάρουμε με Μαρία και Κάλια. Πάμε να γεμίσουμε μπαταρία. Έτοιμα η Μαρία, τώρα αυτό κάνει, όλο μου στέλνει μηνύματα. Αυτό να το πάρω, αυτό να το πάρω, ρε κορίτσι μου. Πού θα χωρέσουνε 5 βαλίτσες, με το παιδί είπαμε διακοπές. Να πάρω και αυτά τα παπούτσια, πάρω ό,τι θέλεις. Σε βλέπω από αύριο φορτωμένο με βαλίτσες εκεί και το μωρό. Το καράβι φεύγει 7. Εγώ θα πρέπει να σηκωθώ 4, να φορτώσω μια ώρα τα μάξι, να πάρουμε την Κάλια και πισμένη να φύγουμε. Πού θα πάτε? Θα πάμε Τίνο στην αρχή και μετά θα πάμε Νάξο. Για αρχή είναι. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω. Τώρα φταίω εγώ να μην ρωτήσω. Τώρα δεν φταίω. Τώρα φταίω. Με συγχωρείς. Συγγνώμη. Excuse me. Εγώ ξέρω. Χριστίνα, περίμενε. Τώρα ακούω. Στεφανάκο μου, ακούς τώρα. Κοίταξε να δεις τώρα. Πετάς. Εσύ πετάς έναν προορισμό. Εγώ να μην τον αρπάξω τον προορισμό. Όταν λέμε Τίνο, έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου? Γιατί ξέρω, έχω πολλούς φίλους που μένουν στην Τίνο. Έχω το Θοδωρή το Δρακάκι στην Τίνο. Θα πάω στο... Αν ρωτάς αν θα πάω στο Λιάγκα. Έχω το Λιάγκα στην Τίνο. Στο Δρακάκι θα περάσω να τους δω, γιατί εκεί θα είναι, εκεί θα έρθει, θα περάσω να τους δω. Αλλά έχω την πολύ μεγάλη χαρά, ο αδερφός μου, ο Μαρκέλος που τον ξέρεις, που είναι πλέον 19, πέρασε στη σχολή καλών τεχνών, στη σχολή του Χαλεπά, που είναι στο χωριό της, του πύργου της Τίνου. Οπότε εκεί νοικιάζουμε το σπίτι για όλο τον χρόνο και ευκαιρία το επωφεληθούμε κι εμείς. Μπράβο, μπράβο. Για αυτό θα πάμε Τίνο. Θα πάτε όμως να βγείτε έτσι, να κάνετε και τη βόλτα με τον Γιώργο Λιάγκα εκεί πέρα, θα πάτε σίγουρα. Έτσι, άμα κάνει τον Γιώργο και ο Θοδωρή, θα πάρω να πιούμε μια ρακή, εννοείται θα πάμε. Στέφανε, να σε ρωτήσω κι εγώ, τι κάνεις αγαπημένε. Έλα εδώ να μας πεις και κανένα ανέκδοτο με το τέλος σεζόν. Γεια σου, αγαπημένε. Είσαι λατρεμένος. Ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρησή σου από το πρωινό. Θέλεις να μας πεις αν τα επόμενα τηλεοπτικά σου σχέδια έχουν να κάνουν με το ίδιο το κανάλι ή συζητάς άλλες τηλεοπτικές προτάσεις? Κοίτα, αυτή τη στιγμή στο λέω πραγματικά και δεν στο λέω ότι από δημόσιες σχέσεις τώρα, ότι επειδή πρέπει να πω το ορθό. Αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει μόνο να πάω 8 μερούλες, να ερευνήσω, να δω την κόρη μου που μου έχει λείψει πολύ και τη γυναίκα μου που μου έχει λείψει και τις έχω λείψει. Εννοείται πως είμαι σε ανοιχτό διάβλο και με τον κανάλι και γενικότερα. Γι' αυτό και θα επιστρέψω μετά την επόμενη εβδομάδα, θα είμαι εδώ για να κάνω την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου τα απαραίτητα ραντεβού και να στήσουμε τη Σεπτέμβρη μας. Τέλεια. Ωστόσο, εσένα σε αγχώνει έτσι καθόλου του χρόνου? Έχεις μπει στη διαδικασία να αρχίσεις να το σκέφτεσαι? Όσο να είναι τέλειο. Ρώτα τη λαμπύρια να αγχώνουμε. Νομίζω ότι δεν είμαι τέτοιος τύπος. Όλα πάνε καλά. Ναι. Κανείς κανόνται χάνεται και ουδείς αναντικατάστατος και τα δύο ισχύουν. Το πιστεύω αυτό που λέει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γενικά η χρονιά, έτσι, βέβαια εδώ τώρα δεν θέλω να σε εξαντλήσω, γιατί ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα μπορέσουμε να σε έχουμε κοντά μας, οπότε θα